Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας και σήμερα θα μιλήσουμε για τους οικονομικούς κύκλους. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να βρούμε σε ποια φάση της οικονομίας βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Γιατί όπως θα δούμε και στη συνέχεια, η οικονομία περνάει από κάποια στάδια, δεν μένει συνεχώς ίδια, αλλά διαμορφώνεται ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν. Στην τελική, είναι σαν ένας ζωντανός οργανισμός, μπορεί να αναπτύσσεται και να αλλάζει ανάλογα με το περιβάλλον της. Πώς αλλιώς να το πω, δεν είναι ένα άκαμπτο σίδερο που όσο και αν το βαράς δεν αλλάζει. Είναι σαν ένα λάστιχο που μπορεί να επεκτείνεται και να συρρυκνώνεται ανάλογα με την πίεση που το ασκείται. Ελπίζω να μην ήταν cringe αυτές οι παρομοιώσεις, by the way. Anyway, ας μην χάνουμε άλλο χρόνο, γιατί τα στάδια των οικονομικών κύκλων έχουν πάρα πολλά να μας δείξουν. Γιατί όπως είπαμε στο τέλος, θα δούμε ξεκάθαρα σε ποια φάση βρισκόμαστε. Ξεκάθαρα. Let's go. Okay, let's go. Πριν ξεκινήσουμε όμως, αν ψάχνετε την καταλληλότερη και ασφαλέστερη χρηματιστηριακή εκεί έξω, έχω την καλύτερη επιλογή. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στη Freedom 24 μέσα από το link της περιγραφής και να αποφεληθείτε όλες τις δυνατότητες και προσφορές που μας δίνει. Σύν ότι με στηρίζετε εντελώς δωρεάν και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και μην ξεχάσετε να ρίξετε ένα like και να κάνετε ένα σχόλιο. Βοηθάει απίστευτα με τον αλγόριθμο του YouTube. Επίσης κάντε μια εγγραφή στο κανάλι και χτυπήστε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για κάθε μου νέο βίντεο εδώ στους FGs. Disclaimer: δεν είμαι οικονομικός ή επενδυτικός σύμβουλος. Ό,τι λέω είναι η άποψή μου και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Μιλήστε καλύτερα με έναν ειδικό. Αρχικά να πούμε τι είναι ένας οικονομικός κύκλος ή αλλιώς επιχειρηματικός κύκλος ή αλλιώς επενδυτικός κύκλος ή αλλιώς. Σταμάτα! Ναι, οκ, το πιάσατε, έχει πολλά ονόματα. Ένας οικονομικός κύκλος είναι μια επαναλαμβανόμενη σειρά γεγονότων που συμβαίνουν στην οικονομία. Από την αρχή ενός οικονομικού κύκλου μέχρι και το τέλος του, βλέπουμε την αγορά να ανεβαίνει, να φτάνει στην κορυφή της, να πέφτει και στο τέλος να ανακάμπτει. Δηλαδή ξανά πάλι από την αρχή. Κινείται από την άνοδο στην πτώση και πάλι ξανά πίσω. Αυτά τα τέσσερα στάδια λοιπόν είναι τέσσερα επαναλαμβανόμενα στάδια σε μια οικονομία. Και αυτό το βλέπουμε παντού, σε κάθε μετοχή, ETF ή οποιοδήποτε άλλο επενδυτικό όχημα υπάρχει. S&P 500 π.χ. που παρακολουθεί τις 500 μεγαλύτερες εταιρείες της Αμερικής, έχει και τα πάνω του, έχει και τα κάτω του. Ασχέτως που σε βάθος χρόνου ανεβαίνει. Το βλέπουμε ξεκάθαρα δηλαδή ότι η οικονομία ακολουθεί έναν συνεχόμενο κύκλο. Για να καταλάβουμε όμως σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, πρέπει να εξηγήσουμε λίγο παραπάνω το τι γίνεται σε κάθε ένα στάδιο του κύκλου. Μην μου κουραστείτε, by the way, γιατί στο τέλος θα καταλάβετε ότι υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι παράγοντες από τους οποίους μπορούμε να καταλάβουμε σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε. Επέκταση. Το πρώτο στάδιο είναι αυτό της επέκτασης. Κατά τη φάση της επέκτασης λοιπόν, τα επιτόκια είναι χαμηλά, καθιστώντας ευκολότερο για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις να δανειστούν χρήματα. Η ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες αυξάνεται, άρα και οι επιχειρήσεις αρχίζουν να αυξάνουν την παραγωγή τους για να καλύψουν τη ζήτηση των καταναλωτών. Για να αυξήσουν όμως την παραγωγή, οι επιχειρήσεις προσλαμβάνουν περισσότερους εργαζομένους ή επενδύουν κεφάλαια για να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους. Και αυτό φυσικά φέρνει περισσότερα κέρδη, όπου αυτά τα κέρδη εννοείται αρέσουν στους επενδυτές και γι' αυτό αγοράζουν περισσότερο μετοχές. Και γι' αυτό βλέπουμε το χρηματιστήριο να ανεβαίνει πολύ σε αυτή τη φάση. Μαζί φυσικά και με το ΑΕΠ. Στην τελική, στο στάδιο της επέκτασης βλέπουμε χαμηλά επιτόκια, μεγάλη ζήτηση, μεγάλη παραγωγή, μικρή ανεργία και πολλά κέρδη εταιριών. Κορυφή. Σε αυτό το στάδιο η οικονομία φτάνει σε ένα μέγιστο ρυθμό ανάπτυξης. Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο οι επιχειρήσεις λένε κάπου όπα και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών. Επίσης, πολλές εταιρείες επενδύουν περισσότερο και εξοδεύουν περισσότερο έτσι ώστε να αναπτυχθούν περισσότερο. Αυτό όμως συνεπάγεται πολλά έξοδα. Με αποτέλεσμα αυτά τα αυξημένα έξοδα να τα καλύπτουν με το να αυξήσουν τις τιμές των προϊόντων τους. Οι αυξημένες τιμές, οι υψηλοί μισθοί λοιπόν, μαζί με τα μειωμένα κέρδη των εταιριών, φουσκώνουν τον πληθωρισμό. Έτσι, η Fed με τη σειρά της συνήθως προχωράει σε αύξηση των επιτοκίων για να καταπολεμήσει τις αυξανόμενες τιμές και να κάνει ακριβότερο τον δανεισμό χρημάτων. Με αυτόν τον τρόπο, επιχειρήσεις δεν δανείζονται τόσο εύκολα και δεν ξοδεύουν. Και γενικότερα, δεν θα κυκλοφορεί πολύ χρήμα στην αγορά, οπότε μπορούμε να πούμε ότι η αγορά παγώνει. Συρρήκνωση. Τότε αρχίζει η πτώση. Σε αυτό το στάδιο τα εταιρικά κέρδη μειώνονται με τον κόσμο να μην ξοδεύει και τόσο πολύ. Η ζήτηση άρα πέφτει και η παραγωγή κάνει ένα slowdown. Πολλές εταιρείες είτε προχωράνε σε απολύσεις των υπαλλήλων τους, είτε παγώνουν εντελώς τις νέες προσλήψεις. Άρα αυξάνεται και πολύ η ανεργία. Μετά όλων αυτών, οι μετοχές επίσης μειώνονται, καθώς οι επενδυτές προτιμούν ασφαλέστερα περιουσιακά στοιχεία, όπως π.χ. τα ομόλογα ή ακόμα και τα μετρητά. Με τη σειρά της, η Fed συνήθως μειώνει τα επιτόκια έτσι ώστε οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις να μπορούν να δανείζονται χρήματα φθηνά για να τα ξοδεύουν και να τα επενδύουν. Συνολικά λοιπόν, βλέπουμε
βιώνουν μια επιβράδυνση. Οι επιχειρήσεις σταματούν την παραγωγή, οι μετοχές εισέρχονται σε ένα bear market, η ανεργία ανεβαίνει και το ΑΕΠ μειώνεται. Ανάκαμψη. Το στάδιο της ανάκαμψης είναι όταν η οικονομία πιάνει πάτο και ξεκινά εκ νέου τον κύκλο. Οι αποφάσεις που πάρθηκαν κατά τη φάση της συρρήκνωσης αρχίζουν και αποδίδουν καρπούς. Οι μετοχές αρχίζουν και αυξάνονται αφού οι επενδυτές τα προτιμούν σε σχέση με τα ομόλογα. Η παραγωγή αυξάνεται για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών. Οι επιχειρήσεις αρχίζουν να επεκτείνονται, οι προσλήψεις και οι μισθοί και αυτές ανεβαίνουν, ενώ τέλος βλέπουμε άνοδο και στο ΑΕΠ. Η Fed σε αυτό το στάδιο παρακολουθεί στενά την οικονομία και προσαρμόζει τα επιτόκια της. 9 στις 10 φορές διατηρεί τα επιτόκια σταθερά ή άντε και να τα αυξήσει λίγο. Ενώ ο πληθωρισμός σε αυτή τη φάση βρίσκεται σε χαμηλά ή και σε μέτρια σημεία. Αυτά λοιπόν ήταν τα 4 στάδια ενός οικονομικού κύκλου. Και πιστεύω πως σε κάθε στάδιο παρατηρήσατε κι εσείς κάποιους συγκεκριμένους παράγοντες, από τους οποίους μπορούμε να καταλάβουμε σε τι φάση βρισκόμαστε. Το ΑΕΠ, η ανεργία, τα κέρδη των εταιριών και τα επιτόκια με τον πληθωρισμό είναι οι 4 πιο σημαντικοί παράγοντες. Η ζήτηση των καταναλωτών και η προσφορά των επιχειρήσεων επίσης παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Οπότε πάμε να δούμε αυτά τα στοιχεία σε τι φάση είναι. Όπως βλέπουμε, το ΑΕΠ της Αμερικής τα τελευταία χρόνια έχει πραγματικά εκτοξευθεί. Η ανεργία σε σχέση με τα απίστευτα υψηλά επίπεδα που ήταν το 20 και το 21 λόγω της πανδημίας πλέον έχει πέσει πάρα πολύ. Αν κάνουμε zoom in δηλαδή στην τριετία, μπορούμε να δούμε το πόσο πολύ έχει πέσει. Ακόμα και αν κάνουμε ένα zoom in τον τελευταίο χρόνο, πάλι βλέπουμε ότι πέφτει πολύ σε σχέση με την αρχή του διαγράμματος. Τα κέρδη των εταιριών τώρα, πορτοκαλί χρώμα, σημειώνουν όλο ένα και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Με μπλε χρώμα είναι η πορεία του S&P, η οποία ακολουθεί την πορεία των earnings των εταιριών. Τέλος, μας έμειναν ίσως και τα πιο σημαντικά αυτή την περίοδο: ο πληθωρισμός και τα επιτόκια της Fed. Ο πληθωρισμός βλέπουμε πως βρίσκεται σταθερός σε μέτρια προς χαμηλά σημεία, έχοντας όμως σημειώσει απίστευτη πτώση από τα υψηλά του σημεία το 22. Τα επιτόκια της Fed, από την άλλη, είναι το μόνο που μας λείπει λίγο πολύ από το puzzle. Γιατί αν ήταν σε μικρά επίπεδα, τότε όλα θα ήταν κομπλέ. Αυτή τη στιγμή είναι σταθεροποιημένα σε πολύ πολύ υψηλά σημεία. Και προσέξτε το αυτό, είναι σταθερά. Σταθερά. Πλέον τα επιτόκια έχουν βρει ταβάνι και αναμένεται φέτος η Fed να τα μειώσει. Που σημαίνει ότι πρακτικά και τα επιτόκια θα πέσουν, βοηθώντας την οικονομία να αναπτυχθεί πιο εύκολα. Okay, Κώστα, μας έχεις κάψει με τόσα δεδομένα. Ωραία, λοιπόν, ας κάνουμε μια σύνοψη. Στο τώρα έχουμε αυξανόμενο ΑΕΠ Αμερικής, μειωμένη ανεργία, πολύ αναπτυσσόμενα κέρδη εταιριών, μέτριο προς χαμηλό πληθωρισμό και υψηλά επιτόκια τα οποία θα αρχίσουν να μειώνονται από φέτος. Οπότε, με βάση τα 4 στάδια που είδαμε στην αρχή, θα έπρεπε να βρισκόμαστε ξεκάθαρα σε μια ανάκαμψη. Όλα τα στοιχεία που είδαμε δείχνουν ακριβώς αυτό. Με το πιο ξεκάθαρο στοιχείο για εμένα να είναι η πολύ προσεκτική Fed που παρακολουθεί συνεχώς την οικονομία για να πετύχει μια ομαλή προσγείωση. Βέβαια, θα τολμήσω να το πάω και ένα βήμα παραπέρα και θα τολμήσω, ξαναλέω, να πω πως υπάρχει και η πιθανότητα να είμαστε σε έναν οικονομικό υπερκύκλο. Ένας οικονομικός υπερκύκλος είναι ουσιαστικά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, τύπου μερικές δεκαετίες, με έντονη οικονομική ανάπτυξη, τόσο στο ΑΕΠ της χώρας, όσο φυσικά και στο χρηματιστήριό της. Για το ΑΕΠ μπορούμε να πούμε με αρκετή σιγουριά ότι ήδη βλέπουμε σημαντική ανάπτυξη. Για το χρηματιστήριο, νομίζω πάλι μπορούμε να πούμε το ίδιο. Αφού το S&P το τελευταίο καιρό δεν έχει σταματήσει να σπάει το ένα all time high μετά το άλλο. Αν κάνουμε δηλαδή ένα zoom in σε αυτό το διάγραμμα, θα δούμε ότι ειδικά το 24 έχει σπάσει πολλές φορές τα προηγούμενα υψηλά του σημεία. Οπότε ίσως και ήδη να έχει ξεκινήσει ένας υπερκύκλος. Α, και επίσης αυτό που με έκανε να σκέφτομαι εξ αρχής το ότι μάλλον βρισκόμαστε σε έναν ήταν φυσικά το AI. Και γιατί αυτό? Γιατί ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του υπερκύκλου είναι ότι παρατηρείται μια ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη και καινοτομία. Και τέτοιες επαναστατικές εξελίξεις στη τεχνολογία είναι ζωτικής σημασίας για πολλές βιομηχανίες. Γιατί θα αυτοματοποιηθούν και θα αυξήσουν την παραγωγικότητά τους. Και τι θα τις βοηθούσε περισσότερο από το AI, που πραγματικά πλέον μπορεί να φτιάξει οτιδήποτε μόνο του. Βασικά, εντάξει, όχι οτιδήποτε, αλλά μπορεί να φτιάξει μόνο του και ένα απλό καλό βίντεο. Ή και άλλα τόσα πράγματα. Μέχρι και ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη έχουμε δει. Επίσης, κάθε υπερκύκλος που έχει ξανασυναντήσει η οικονομία ερχόταν μετά από ένα τρομερά σημαντικό γεγονός. Όπως το να τελειώσει ένας πόλεμος ή μετά από μια μεγάλη οικονομική κρίση. Ή μετά από καμιά πανδημία, θα μπορούσε να έλεγε κανείς. Αυτό κι αν ήταν ένα σημαντικό γεγονός. Αυτά λοιπόν, ελπίζω πραγματικά να καταλάβατε σήμερα πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά τα γεγονότα που αναλύσαμε. Πλέον παίζει και το σενάριο μιας μεγάλης ανάπτυξης της οικονομίας, η οποία όπως είπαμε διαρκεί δεκαετίες. Σίγουρα θα υπάρξουν και σκαμπανεβάσματα στο ενδιάμεσο, έτσι είναι η φάση, αλλά σε βάθος χρόνου θα βλέπουμε όλο και μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης. Αν πραγματικά ένας υπερκύκλος έχει ξεκινήσει ή είναι στα προθυρά του. Εμείς τώρα δεν μπορούμε σαν επενδυτές να αφήσουμε μια τέτοια ευκαιρία να χαθεί. Οπότε το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε σαν απλοί επενδυτές είναι να αποταμιεύουμε και να επενδύουμε όσα περισσότερα χρήματα μπορούμε στο αγαπημένο μας ETF VUEA. Το VUEA είναι USA ETF, δηλαδή αφορολόγητο, και ακολουθεί τον S&P 500, δηλαδή τις 500 μεγαλύτερες εταιρείες της Αμερικής. Για εμάς λοιπόν, τον απλό κόσμο είναι η καλύτερη επιλογή. Γιατί και δεν χρειάζεται να αφιερώνουμε συνέχεια χρόνο στο να ψάχνουμε τι γίνεται στην αγορά, αλλά ούτε και να την ερμηνεύουμε. Απλά αγορά
αγοράζουμε κάθε μήνα και αφήνουμε την οικονομία και τον ανατοκισμό να κάνουν τη δουλειά τους. Επομένως, όποιος θέλει να επενδύσει στο VGA, αυτό είναι φυσικά διαθέσιμο στο Freedom24. Και κάνοντας λογαριασμό μέσα από το link της περιγραφής, μπορούμε να κερδίσουμε μια δωρεάν μετοχή αν είμαστε άνω των 25 χρονών. Και για όποιον δεν γνωρίζει, η διαδικασία αγοράς είναι πραγματικά πανεύκολη. Κάνουμε λογαριασμό στο Freedom24 μέσα από το link της περιγραφής. Πάμε στην κατηγορία συναλλαγές, γράφουμε VGA, πατάμε αγορά και να το VGA πλέον είναι δικό μας. Αν σας βοήθησε αυτό το βίντεο, αφήστε μου ένα like and subscribe, χτυπήστε το καμπανάκι και πείτε μου και τη γνώμη σας στα σχόλια. Πραγματικά όλα αυτά με βοηθάνε απίστευτα να συνεχίσω αυτό που κάνω. Αυτά λοιπόν από εμένα, ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε και θα τα πούμε την επόμενη φορά.